Οι βασικοί διεκδικητές της εξουσίας στην Ιταλία άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα σε μια κρίσιμη διαδικασία για τη χώρα. Δεν έλειψαν πάντως τα παρατράγουδα και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, όπου ψήφισε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ακτιβίστρια των Φέμεν κατάφερε να παρεσφρήσει στο εκλογικό τμήμα και την ώρα που ψήφιζε ο Καβαλιέρε, αποκάλυψε τα στήθη της, όπου ήταν γραμμένο το σύνθημα «Μπερλουσκόνη, είσαι εξοφλημένος». Η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι Γαλλίδα δημοσιογράφος, συνελήφθη από την αστυνομία, χωρίς να δοθεί έκταση στο επεισόδιο. Στην κάλπη προσήλθε φυσικά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη. Ο εκλεκτός Σίλβιο Μπερλουσκόνη για την Πρωθυπουργία ψήφισε στη γενέτειρά του Ρώμη. Ο Λουίτζι Ντι Μάιο, ηγέτης του κινήματος των 5 Αστέρων, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Νάπολη, γνωρίζοντας πως οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα είναι το πρώτο αυτόνομο κόμμα. Ο ίδιος είναι αισιόδοξος και έχει μάλιστα παρουσιάσει και το υπουργικό του συμβούλιο σε περίπτωση που εκλεγεί. Ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της κεντροαριστερής συμμαχίας Ματέο Ρέντζι ψήφισε στη Φλωρεντία. Καλή ψήφο σε όλους και ζήτω η δημοκρατία, ήταν το μήνυμά του στον Ιταλικό λαό μέσω του Twitter.